Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είναι αυτό ένα σύντομο μαγειρευτικό vlog που έχει να κάνει με, δεν ξέρω, οι τυρόπιτες είναι μέρος της ζαχαροπλαστικής. Κυρίως και τη ζαχαροπλαστική δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Όμως έχω ανακαλύψει μία συνταγή για μία τυρόπιτα χωρίς αλεύρι και χωρίς φιλολάκι, μυρίζει τα τυριά. Μία τυρόπιτα με νυφάδες βρώμης. Πάμε να τη φτιάξουμε. Καταρχάς, πρέπει να βάλουμε το φούρνο μας να προθερμανθεί στον αέρα στους 170 βαθμούς. Πάμε να φέρουμε και το iPad που έχουμε πάνω γραμμένη τη συνταγή. Πάμε! Πού είναι το iPad μου? Στο δωμάτιο της Κυριακής είναι. Πάμε! Πάμε, πάμε! Πού είναι το iPad μου? Πώς θα πας στη χυμαλάκι ότι θα είναι αφόρτιστο? Γιατί έχω γράψει τη συνταγή στο κινητό. Α, έχει. Έχει, είναι full φορτισμένο. Παίρνω, ζητώ συγγνώμη από την κόρη μου που είχα λοιπόν, ανοίγω στις σημειώσεις και έχω βρίσκω ένα θέμα, είναι υπερθερά μου βρικόλακας. Όχι, δεν θα το κάνουμε αυτό. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Πάμε πίσω. Τυρόπιτα με νυφάδες βρώμης. Για να είμαι ειλικρινής, την έχω πάρει τη συνταγή από ένα κανάλι που ονομάζεται Σοφέτο, που έχει τη συνταγή σε ένα βίντεο, αλλά την έχει για 6 μερίδες. Και εγώ την έχω πολλαπλασιάσει επί 3 και την έχω αλλοιώσει κάπως. Εγώ θα σας δώσω τη συνταγή έτσι όπως την έφτιαξα εγώ, μετά που έχω αλλάξει τη συνταγή της άλλης της κοπέλας. Σοφέτο είναι το όνομα. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο, το αρχικό βίντεο, από το οποίο πήρα την ιδέα. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν μια μέρα που σκεφτόμουν να θέλω πάρα πολύ να φάω τυρόπιτα, αλλά επειδή έχω διαβήτη, δεν κάνει να τρώω. Όχι ότι πως δεν τρώω, αλλά δεν κάνει να τρώω αλεύρι, σιτάρι και τέτοια. Αποφεύγω τη γλουτένη και το άμυλο γενικότερα, τη γλουτένη. Οπότε λέω, δεν υπάρχει κάποια συνταγή με νυφάδες βρώμης. Θα το ψάξω, θα υπάρχει. Και βρήκα αυτή τη συνταγή που υπάρχει με νυφάδες βρώμης και επειδή ήταν για μικρή ποσότητα, την έχω πολλαπλασιάσει. Θα δούμε τι θα βγει. Θα δούμε τι θα βγει. Και θα, αν είναι καλό, θα το κάνετε κι εσείς. Λοιπόν, εγώ παίρνω νυφάδες βρώμης ολικής αλέσεως. Βεβαίως. Και έχουν πέσει και κάτω. Και πάει και ο σου σεφ να τις μυριστεί. Λοιπόν, η συνταγή λέει 3 αυγά, 600 γραμμάρια γιαούρτι. Το έχω ήδη ζυγίσει το γιαούρτι. Ένα μεγάλο κεσεδάκι ή δύο μικρά. 600 γραμμάρια φέτα. Τα έχω ήδη ζυγίσει. Θα δείξω πώς τα ζυγίζω. 30 γραμμάρια ελαιόλαδο. Τα έχω ήδη ζυγίσει. Μα είμαι πάρα πολύ προκομμένη. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Όσοι έχετε παρακολουθήσει ξανά δικά μου βίντεο, θα ξέρετε πως αυτό δεν είναι το συνήθιο μου, να είμαι τόσο προκομμένη. Λοιπόν, πάμε τώρα να ζυγίσουμε τις νυφάδες βρώμης που θέλουμε να είναι 40x3, 120 γραμμάρια. Είδες, Λάκη, αυτό ξέχασα να το διορθώσω. 120 γραμμάρια. Λοιπόν, έχουμε εδώ αυτή τη συσκευή που ονομάζεται Thermomix, η οποία έχει ένα κουμπί που άμα το πατήσεις αυτό το κουμπί, ζυγίζει. Και έτσι τώρα εμείς θέλουμε 120. Αυτές τόσες είναι. Σε τόση ποσότητα είναι 120 γραμμάρια νυφάδες ολικής αλέσεως. Ας βάλουμε να έχουμε και ένα στο κουτί μας. Νυφάδες βρώμης ολικής αλέσεως χρησιμοποιούνται και στα δημητριακά για πρωινό. Και αν ψάχνεις για ένα πρωινό χωρίς ζάχαρη, μπορείς να φτιάξεις μόνος σου. Δεν βάλεις ζάχαρη. Γιατί τα μουσί και τέτοια, Λάκη, έχουν ζάχαρη. Το ξέρεις αυτό? Το ξέρεις εσύ, Λάκη, ότι το μουσί έχει μέσα ζάχαρη? Ο Λάκη ευτυχώς δεν τη θέλει ζάχαρη με τίποτα. Εάν του δώσεις να μυριστεί κάτι που έχει μέσα ζάχαρη, που έχει γλυκά,
κανονική διατροφή το αγόρι. Λοιπόν. Κάνει κέτο. Έτσι, για να σας πω και την γνώμη μου, εγώ δεν είμαι υπέρ ούτε του κέτο, ούτε του μέτρου, υπέρ της μεσογειακής διατροφής. Λοιπόν, θέλουμε 3 αυγά τώρα. Και θέλουμε και μία λεκάνη μεγάλη λάκη. Πρόσεξε. Πρόσεξε λάκη, θέλουμε μια μεγάλη, μεγάλη λεκάνη λάκη. Λάκη. Αυτή είναι μεγάλη λεκάνη λάκη. Αυτή είναι μεγάλη λεκάνη. Μια μεγάλη λεκάνη. Θα κάνουμε τους προκομμένους σήμερα όλοι μας. Οπότε, ας βάλουμε και γανιά. Θα βάλεις και εσύ γανιά. Χθες πήγαμε να κάνουμε μανικιούρ και πιτικιούρ με το Λάκη, στη χαρά, την αισθητικό. Και ο Λάκη πήγε και κρύφτηκε κάτω από την καρέκλα μου. Ναι, κρύφτηκε κάτω από την καρέκλα μου. Θα σας δείξω τώρα πώς. Και σε κάποια φάση έρχεται η επόμενη πελάτησα. Ο Λάκη ήταν κρυμμένος κάτω από την καρέκλα, αυτό δυστυχώς δεν το πήρα σε βίντεο. Έτσι σιγά σιγά αναδύεται από κάτω από την καρέκλα και κοιτάζει την κοπέλα έτσι όλο λαχτάρα, τον ξεδένω εγώ και πάει έτσι ευγενικά, ευγενικά, ευγενικά και στέκεται έτσι και τις κάνει έτσι. Του στείλα να με αγκαλιάσεις, έλα να με φιλήσεις. Έχει μάθει όλοι να τον αγκαλιάζουν και να τον φιλάνε. Έχεις κακομάθει, Λάκη! Λοιπόν, 3 αυγά. Σπάζουμε 3 αυγά. 1 αυγό. 2 αυγά. 3 αυγά. Σήμερα εμείς, 30 Ιανουαρίου 2022, 30 Ιανουαρίου, τι λέω, 30 Δεκεμβρίου 2022, θα έχουμε εδώ στο σπίτι μας πάρτι, το κάνει η κόρη μας και έχει καλέσει και το γιο μας και την κοπέλα του γιου μας και έχει καλέσει και ένα σωρό φίλους και θα είναι 20 άτομα και εμείς θα φύγουμε. Δεν θα καθίσουμε εδώ. Δεν θα παστάρουμε εμείς. Εμείς θα πάμε βόλτες. Για να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Λοιπόν, πρέπει να παραδεχτούμε όμως ότι έχω επιτρέψει να γίνει στο σπίτι του πάρτι. Χτυπούμε τα αυγά με το γιαούρτι. Κάτσε το τώρα, καλά, καλά, καλά. Μέσα σε αυτή τη λεκάνη έχω τα αυγά, τα οποία τα χτυπάω και βάζω και το γιαούρτι. Λάκη, θα χρειαστώ ένα κουτάλι. Μπορείς να μου φέρεις ένα κουτάλι, σε παρακαλώ. Ένα κουτάλι θα ήθελα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καταρχάς, χτυπήσαμε τα αυγά με το γιαούρτι. Όπως σας είπα, θα σας βάλω στην περιγραφή του βίντεο το link και το αρχικό βίντεο από το οποίο έκλεψα αυτή τη συνταγή. Μετά λέει, βάζουμε και τη βρώμη και ανακατεύουμε. Μετά βάζουμε και το ελαιόλαδο, ρίχνουμε και το ελαιόλαδο, είπαμε 30 γραμμάρια ελαιόλαδο. Μετά βάζουμε ένα κουταλάκι δυόσμο του γλυκού. Εμείς έχουμε το δυόσμο εδώ πέρα τον ξηρό και θα τον τρίψουμε ειδικά για την περίπτωσή μας. Τώρα ξέρω, είναι ένα κουταλάκι, είναι 2 κουταλάκια, είναι 3 κουταλάκια, δεν πειράζει Λακί. Πάει πολύ ο δυόσμος στην τυρόπιτα. Μια άλλη φορά, α, δεν έχω κάνει σε βίντεο. Να κάνω σε βίντεο ότι χαλούμε ότι συνταγή των παιδικών μου χρόνων, η οποία μου έβαλε, διευθύνεται για τα περισσότερα κιλά τα οποία έχω. Ναι, η χαλουμωτή είναι μια άλλη τρόπιτα εκεί. Ναι, με χαλούμια. Θα την βρούμε μια μέρα και θα τη φτιάξουμε. Μας λείπει ένα γάντι. Πού είναι το σκυλί, πού είναι το σκυλί. Λάκη, πήγαινε, φέρε γάντι. Φέρε ένα
πανηγυρικές κάνουμε. Τσάντρα πάντρα! Λοιπόν, έχουμε ήδη βάλει μέσα 3 αυγά, 600 γραμμάρια γιαούρτι, 120 γραμμάρια νυφάδες βρώμης, 30 γραμμάρια ελαιόλαδο, ξερό δυόσμο, θέλει και λίγο αλάτι λέει. Λίγο μόνο θα βάλουμε γιατί τα τυριά που επιλέξαμε είναι πολύ πιο αλμυρά από αυτά που είχε αρχική συνταγή. Λοιπόν, τώρα βάζουμε τη φέτα. Τη φέτα πρέπει να την τρίψουμε. Έτσι. Είναι 600 γραμμάρια φέτα. Έχω πάρει 3 φακελάκια των 200 γραμμαρίων και τα έχω ανοίξει. Εσείς μπορείτε. Κάλλιστα. Να αγοράσετε μια συσκευασία ή να αγοράσετε από το σούπερ μάρκετ 600 γραμμάρια φέτα ή 200 που λέει η αρχική συνταγή που είναι για μια τυρόπιτα για 6 άτομα, να μην κάνουμε για 18. Και μόνοι μας να ήμασταν πάλι αυτή τη συνταγή, πάλι αυτή την ποσότητα θα φτιάχναμε, γιατί εμένα μου αρέσει να έχω, να προετοιμάζω, ξέρω εγώ, το πρωινό κάποιες μέρες πριν. Να την έχω μέσα στο ψυγείο και να πει, ναι, σας το είναι τρόπο. Με τον εύκολο λύσεο. Μ' αρέσει το εύκολο φαγητό, το γρήγορο φαγητό, αλλά να το έχω φτιάξει εγώ. Άρα βάζουμε μέσα το... Βάλαμε μέσα 600 γραμμάρια φέτα. Τι ωραία που τα ανακατεύει η Πετρίδου, τι ωραία και τα ρίχνει όλα έξω, τέλεια, καταπληκτικά. Η αρχική συνταγή, επειδή είναι μικρό το μείγμα, λέει παίρνεις ένα πιρούνι και το, με το πιρούνι το πατάς, το πιέζεις με το πιρούνι να διαλυθούν καλά. Εγώ επειδή έκανα μεγάλη ποσότητα. Λοιπόν, η συνταγή κανονική λέει 200 γραμμάρια ανθότυρο και 200 γραμμάρια φέτα. Εγώ έβαλα 600 γραμμάρια φέτα και 200 γραμμάρια χαλούμι αλεσμένο. Δική μου επινόηση να βάλω το χαλούμι αλεσμένο. Δική μου σκέψη. Τώρα να το βάλουμε. Φυσικά το χαλούμι το βάλες στο θερμομίξ. Άρα, 600 γραμμάρια φέτα, 200 γραμμάρια χαλούμι αλεσμένο. Το ανακατεύουμε και αυτό μέσα στο μείγμα. Και μετά η συνταγή λέει ότι βάζουμε και κίτρινο τυρί από αυτό που λιώνει της αρεσκίας μας. Βεβαίως, και εμείς έχουμε αγοράσει τριμμένο τυρί. Ένταμ. Τσέντα. Είναι πάρα πολύ καλή με τις... Α, και ανοίγει έτσι αυτό. Λοιπόν, βάζουμε μέσα 350 γραμμάρια τυρί της, 300 γραμμάρια τυρί της αρεσκίας μας. Αυτό πόσα γραμμάρια είναι? Πόσα γραμμάρια είναι αυτό? Πόσα γραμμάρια είναι αυτό, Λάκη? Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει? Πρέπει να είναι 400 γραμμάρια αυτό. Μπορούμε να το ζυγίσουμε. Έχουμε εδώ το θερμομίξ που ζυγίζει. Εσείς προφανώς έχετε μια ζυγαριά κουζίνας. Νομίζω ότι η ζυγαριά κουζίνας είναι πάντοτε χρήσιμη για αυτούς που μαγειρεύω. Α, 200 γραμμάρια είναι αυτό. Άρα το βάζουμε ολόκληρο αυτό. 200 γραμμάρια. Τυρί αλεσμένο της αρεσκίας μας, το οποίο είναι τυρί τσέταρ.
cheddar. Λοιπόν. Σε παρακαλώ πολύ. Άρα τώρα έχουμε ένα μείγμα. Το μείγμα της τυρόπιτάς μας, το οποίο είναι έτοιμο. Βεβαίως είναι έτοιμο. Και πάμε να μεταφερθούμε προς τα δω. Γεια σας. Σκυλί μου, σκυλί μου, σκυλί μου. Σκυλί μου, μην αφήνει, θα φύγει και προφανώς. Λοιπόν, μεταφερόμαστε από εδώ. Είναι καλή ιδέα να μεταφερθούμε από εδώ. Έχει βγει πολύ ερασιτεχνικό αυτό το βίντεο. Πολύ ερασιτεχνικό αυτό το βίντεο. Θα μου πείτε, αφού έχεις Κυριακή, σιωπή. Γιατί δεν είπες την Κυριακή να σου τα ξεβίντεο, γιατί η Κυριακή είναι πολύ άσχολη. Είναι μια κοπέλα η οποία είναι πολύ πολύ άσχολη. Ας καθίσουμε εδώ που είμαστε. Δεν θα βρούμε χειρότερα. Λοιπόν. Άρα εδώ βλέπετε. Απολογούμε για τυχόν ηλίθιους που έχουν προκληθεί από αυτό το βίντεο. Άραστε. Άρα εδώ βλέπετε ότι έχουμε το μείγμα μας και εδώ βλέπετε ότι έχουμε το ταψί μας. Πρέπει να λαδώσουμε το ταψί μας, κύριε Λάκη. Λαδώνουμε το ταψί μας. Κάπου έχουμε και ένα... Λάκη μου, πού είναι το μπουρτσάκι που αλείγουμε το λάδι. Έχει βρήκα, ευχαριστώ. Απλώνουμε το λάδι παντού στο ταψί. Το σκυλί γιατί γάβγιζε, ε? Για όσους λέτε ότι δεν ακούγεται, το σκυλί που καυγίζει. Ναι, καυγίζει το σκυλί. Λοιπόν, και βάζουμε το μείγμα μας μέσα. Από μένα δεν θα δείτε έτσι αριστοτεχνικούς τρόπους να βάζω το μείγμα. Είμαι χήμα στο κύμα. Χήμα στο κύμα! Πού είσαι, παιδί μου? Πού είσαι, αγόρι μου? Εδώ είναι, έλα εδώ να σε δείχνει η κάμερα που είσαι όμορφος. Έτοιμος για δράση αυτός. Λοιπόν, παίρνω αυτή τη σπάτουλα για να βάλω. Άρα, εάν τριπλασιάσουμε τα υλικά που μας λέει η κοπέλα ισοφέτος στην τυρόπιτα, θα πάρουμε αυτή την ποσότητα. Λοιπόν. Το απλώνουμε να πάει παντού. Είπαμε είναι της άτσαλης το μαγείρεμα εδώ μέσα, δεν είναι της προκομμένης και της παστρικιάς, της άτσαλης. Αλλά την είχα φτιάξει αυτή την τυρόπιτα και μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Τη φτιάξω τώρα γιατί θα μείνουν κάτι φίλες της Κυριακής απόψε, το πρωί που θα ξυπνήσω να τις ταΐσω πρωινό. Λοιπόν, τώρα βάζουμε από πάνω 40 γραμμάρια, λέει, τυρί τριμμένο. Εμείς θα είμαστε large και θα βάλουμε και 200 γραμμάρια τυρί τριμμένο. 40 επί 3, 120 δηλαδή. Έχουμε εδώ πέρα τυρί τριμμένο γκούταλι. Θα μπορούσα φυσικά να αγοράσω τυρί και να το τρώσω, είναι. Βάζεις από πάνω, λέει, αυτό το τυρί. Το τριμμένο αυτό που λιώνει και κάνει έτσι μια ωραία κομμάτια, έτσι. Ωραία και καλά. Το απλώνεις σε όλα τα σημεία πάνω από την τυρόπιτα. Έχει πάει παντού. Φοβερή μαγείρισα. Έλα πάρε το κουτί να το γλύψεις. Δεν το πάρει το κουτί. Λοιπόν, και από πάνω τώρα θα βάλουμε διάφορα πράγματα. Θα βάλουμε σπόρους. Καταρχάς θα βάλουμε σισάμι από πάνω. Ναι, κυρίες και κύριοι, θα βάλουμε σισάμι. Σισάμι. Σισάμι, υπόλοιπο σισάμι.
Μετά, ηλιόσπορους. Ηλιόσπορους, θα βάλουμε ηλιόσπορους. Πού είναι οι ηλιόσποροι, λέει. Εδώ είναι. Και οι ηλιόσποροι και οι κολοκυθόσποροι. Θα βάλουμε ηλιόσπορους. Τέρλι. Τέρ. Βρελάκι, πρέπει να μάθεις να κάνεις κάτι, να ανοίγεις καμιά συσκευασία, κάτι να κάνεις τέλος πάντων εδώ μέσα. Θα βάλουμε τους ηλιόσπορους. Σε περίπτωση που σκέφτεστε ότι είμαι υπερβολική, είμαι. Είμαι και το ξέρω και το αναγνωρίζω και το κάνω. Άμα τα φάμε την ρόπιτα, να φάμε. Και από πάνω βάζουμε και κολοκυθόσπορους. Θα γίνει αυτή μια τυρόπιτα, τι να σας πω. Έβαλα λίγους ηλιόσπορους και λίγους κολοκυθόσπορους. Όπως βλέπετε, νομίζω τώρα χρειάζεται και λίγο σεσάμι από πάνω για να ισορροπήσει. Έλα και... Λοιπόν, εγώ τώρα παρόλο που δεν το λέει η συνταγή, θα ρίξω και λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Δεν το λέει η συνταγή, αλλά έχω την εντύπωση πως θα το βοηθήσει να γίνει ένα καλύτερο μίξιαρ. Το ελαιόλαδο ποτέ δεν έβλαψε κανένα. Μια μεγάλη απορία που έχει ο κόσμος είναι πως δεν παχύνουν τα παιδιά μου, έτσι όπως να το πω. Λοιπόν, έτοιμο το ταψί για να μπει στον αέρα για 35 λεπτά. Ο φούρνος μας είναι ήδη προθερμασμένος στα 170 βαθμούς Κελσίου και βάζουμε μέσα το ταψί μας. Η ώρα είναι 2:58, άρα 3:33 θα επιστρέψουμε για να δούμε τι κάναμε. Παιδιά, πραγματικά έτσι μαγειρεύω, έτσι, όπως αγαπώ. Λάκη, τι λέει, πάει καλά το ψήσιμο? Τι λέει, ψήνεται. Ωραίο φαίνεται, Λάκη μου. Γιατί κάθεσαι μακριά, ζεσταίνεσαι. Έμειναν ακόμη 9 λεπτά, Λάκη. Σαν να και φουσκώνει το πράγμα μας, α. Φουσκώνει η τυρόπιτά μας. Έλα να δεις. Τη μυρίζεσαι. Τη μυρίζεσαι, τη βλέπεις την τυρόπιτα που φουσκώνει. Λάκη μου, έλα να δούμε αν έχει γίνει η τυρόπιτά μας. Έλα, έλα. Ας ανοίξουμε το φούρνο. Νομίζω θέλει λίγη ώρα ακόμη, ρε Λάκη. Κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε. Νομίζω θέλει κανένα δεκάλεπτο ακόμη. Μπορεί να έχω και λάθος όμως. Θα το βγάλω μπροστά έξω. Θέλει ακόμη 5 λεπτά θα έλεγα, έτσι για να κοκκινήσει παντού. Στα 10 λεπτά, 5 λεπτά έρχομαστε πίσω. Λάκη, θα φάμε την τυρόπιτα. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Θα σβήσουμε το φούρνο και θα αφήσουμε την τυρόπιτα μέσα. Θα πάμε στο σούπερ μάρκετ και μέχρι να γυρίσουμε θα είναι και έτοιμη και έτοιμη για κόψιμο. Είσαι! Καλό. Επειδή ως συνήθως λέμε θα ετοιμαστούμε για να πάμε στο σούπερ μάρκετ και αργούμε, έχει γίνει η τυρόπιτά μας. Να την! Να την! Θα την κόψουμε όμως όταν επιστρέψουμε. Λοιπόν, κύριε Λάκηλε, ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε την τυρόπιτα. Λοιπόν, γωνία θες, ε? Όπως επιτύχαμε, τι? Ίσως να την έχουμε επιτύχει, Λάκη, την τυρόπιτα. Εντάξει, πάντα το πρώτο κομματάκι δεν βγαίνει εύκολα. Τι βλέπετε? Δοκιμάσουμε. Ωραία είναι.
Τι λέει η τυροπίτα, καλή. Ωραία. Σ' αρέσει. Έλα. Είναι ωραία, παιδιά. Είναι μια τυρόπιτα που δεν είναι πολύ σφιχτή. Εντάξει, τώρα είναι και φρέσκα. Μας σταθεί λίγο. Θα ενωθούν περισσότερο τα τυριά μεταξύ τους. Πέφτουν γομματάκια και τα παίρνει το παιδί. Εντάξει. Εντάξει, Λάγκη, είναι καλή. Σου άρεσε. Εγώ νομίζω ότι φάμε πιρούνι. Νομίζω ότι λίγη περισσότερη ώρα ψήσιμο. Αλλά δεν είναι ομοί, δεν είναι κακό, δεν είναι κακιά. Μ' αρέσουν από πάνω τα σπούρια. Είναι πολύ φανταστική πάντως. Εμένα μου αρέσει. Άνοιξε το φούρνο να δεις. Λάκι! Ναι, κάτσε. Τούτο μου θέλεις, τούτο μου θέλεις. Μπράβο! Ποιος είναι αντέξει με τζαφάει. Ο Λάκης. Ο Λάκης. Τι λέει, τι λέει. Να σε καλαλώ. Τρώει καλύτερα από μένα. Με για να μαλλιά σου, κυρία, είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραίο χρώμα. Ο Γιώργος στο brainwash. Πολύ ωραίο. Μα τι τυροπιτσά είναι. Με νυφάδες βρώμης, ολικής αλέσεως, με σπίτια. Λάκη! Καλή. Ωραία. Τι γίνει. Άμα είπε η Κυριακή είναι ωραία, ο Λάκη ήδη έφαγε. Είναι σκέδιο.